Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δική μου σύγχυση είναι μια ασυνήθιστη σύγχυση. Και θα αναφερθώ στην εισηγητική έκθεση. Έχω κάνει αρκετές εισηγήσεις σε όλες τις βαθμίδες και ομολογώ ότι το έργο αυτό είναι και πολύμοχθο και ψυχοφθόρο. Ευτυχώς, στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων έχω εισπράξει χαρά και γνωμοσύνη και σε ένα πολύ μικρό, σε μια πολύ μικρή μειοψηφία έχω λάβει πίκρα, στεναχώρια, θυμό. Αλλά δυστυχώς, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, η χαρά και η γνωμοσύνη διαρκεί πολύ λίγο, ενώ η πίκρα και ο θυμός διαρκεί πολύ περισσότερο. Θα σας κουράσω, γιατί πρόκειται να διαβάσω. Δεν μπορώ να το σχεδιάσω, γιατί θα διαβάσω τον νόμο. Θα διαβάσω άρθρα του νόμου, θα διαβάσω παραγράφους του νόμου, θα διαβάσω αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, θα διαβάσω τη γνώμη νομικών συμβούλων και δεν θα ήθελα και δεν μπορώ να το σχεδιάσω, όπως είπα. Γιατί δεν θα ήθελα πρώτα-πρώτα να αλλάξω το ύφος και την έκφραση του νομοθέτη. Αρχίζουμε λοιπόν με την Εισηγητική Επιτροπή και την Εισηγητική Έκθεση. Κάτω, με τα λουξά γράμματα, αναφερόμαστε στα άρθρα και παραγράφους των νόμων. Αρχίζω λοιπόν διαβάζοντας ότι για την πληρέστερη κατανόηση του σώματος των εκλεκτόρων, για την επιστημονική ικανότητα και καταλληλότητα των υποψηφίων, το Σώμα συστήνει όργανο την Εισηγητική Επιτροπή, η έκθεση της οποίας αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της εκλογής, η παράληψη της οποίας δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας της εκλογής ή της εξέλιξης. Πρέπει να είναι η εισηγητική έκθεση προϊόν σύσκεψης και ανταλλαγής γνωμών και των τριών μέλων και πρέπει να υπογράφουν και τα τρία μέλη. Δεν γίνεται δεκτή η απλή διατύπωση χωρίς των γνωμών. Δεδομένου άλλωστε ότι το έργο σύνταξης της εισηγητικής έκθεσης έχει ανατεθεί σε επιτροπή και όχι σε αυτοτελώς δρόντα πρόσωπα. Χωριστές εκθέσεις είναι επιτρεπτές μόνο όταν προκύπτει ρητά και αιτιολογείται επαρκώς η αδυναμία κατάρτισης κοινής έκθεσης παρά την προηγηθής ασύσκεψη των μελών και ανταλλαγή των γνωμών τους. Υποτίθεται ότι πρέπει να βρισκόμαστε και τα τρία μέλη σε ένα χώρο, αλλά λόγω γεωγραφικών αποστάσεων πολλές φορές χρησιμοποιούμε email, κυρίως όμως το fax και την αλληλογραφία. Τώρα, το έργο του εισηγητή είναι να αναλύσει και αξιολογήσει το έργο και την προσωπικότητα του ή των υποψηφίων, να κρίνει την προσφορά του στην πρόοδο της επιστήμης, να κρίνει αν οι υποψήφοι ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα προσόντα, να προβεί σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων, που αποτελεί και το απαραίτητο τυπικό στοιχείο της έκθεσης για να είναι σύνομη και να μπορεί να ληφθεί υπόψη προς διαφώτιση των μελών του εκλεκτορικού σώματος. Μολονότι η Εισηγητική Επιτροπή δεν υποχρεούται να αναλύσει και αξιολογήσει όλες τις εργασίες των υποψηφίων ή του υποψηφίου, μπορεί κατά την επιστημονική της κρίση και τηρώντας το ίσο μέτρο κρίσης, να αναλύσει τις πλέον χαρακτηριστικές από τις οποίες καταφαίνεται η επιστημονική αξία του υποψηφίου. Εγώ προσωπικά συστήνω στον υποψήφιο να μου σημειώσει με ένα αστεράκι 10 καλύτερες εργασίες του. Αλλά όταν λέμε 10 καλύτερες εργασίες του, όχι τυχαίως επειδή έχει πάρει, και αυτό είναι το βασικότερο βέβαια, το μεγαλύτερο αριθμό των citations, αλλά αναλογώντας, λαμβάνοντας και πολύ σοβαρά υπόψη και τη θέση του συγγραφέα. Το να είναι πρώτος ή δεύτερος συγγραφέας, που σημαίνει περίπου και μια αυτοδυναμία, τη θεωρώ πολύ πιο αξιόπιστη για αξιολόγηση από κάποιον άλλο, από κάποια άλλη θέση, στη μεσότητα περίπου των συγγραφέων και ας έχει πάρει τα περισσότερα citations. Επίσης, θα πρέπει να γίνει ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση από μέλος της Εισηγητικής Επιτροπής της προσωπικής συμβολής του υποψηφίου στις εργασίες που έχουν γράψει από κοινού και υποβάλει ο υποψήφιος προς κρίση. Παραδείγματος χάρη, είχα την τιμή να είμαι ένας εκπαιδευτές του κ. Αθανασόπουλου στην Πάτρα. Είχαμε γράψει στο παρελθόν κοινές εργασίες. Ήμουν εισηγητής του. Ήταν υπό κρίση. Θα έπρεπε να αξιολογήσω και να αποσαφηνοποιήσω τη θέση και γιατί έλαβε μέρος στην εργασία αυτή.
Ας αρχίσουμε τώρα τις βαθμίδες. Ο λέκτορας, για το λέκτορα, κατά τον νόμο απαιτείται διετής εκπαιδευτική πείρα σε ΑΕΗ, ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο, σε αυτό θα αναφερθώ αμέσως παρακάτω, ή διετής εργασία σε ερευνητικό κέντρο ή συνδυασμό στο παραπάνω. Τουλάχιστον δύο πρωτότυπες δημοσιεύσεις στο γνωστό αντικείμενο. Συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό του έργο του καθιστά, και αυτό είναι το ουσιώδη στοιχείο για τη βαθμίδα αυτή, ικανό για αυτοδύναμη δασκαλία και έρευνα και παρέχει προοπτικές για παραπέρα εξέλιξη του υποψηφίου. Τώρα, ως προς το επαγγελματικό έργο, ο νόμος το αποστροφινοποίησε τα τελευταία χρόνια. Το επαγγελματικό έργο δεν περιορίζεται περιοριστικώς. Και κατά συνέπεια μπορεί να ασκείται σε οποιαδήποτε μορφή, είτε σαν ελεύθερο επάγγελμα, ή σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, αναγνωρισμένο όμως από επιστήμονες της ίδιας ειδικότητας. Δεν απαιτεί το ορισμένο χρόνο, δεν απαιτεί να έχει κάνει 2 χρόνια ιδιωτικό ιατρείο ή 5 χρόνια ιδιωτικό ιατρείο ή οποιαδήποτε άλλη από αυτές που ανέφερα επαγγελματικής απασχόλησης. Αλλά αποβλέπει στο αποτέλεσμα της επαγγελματικής απασχόλησης που την χάνει γενική αναγνώριση μεταξύ των επιστημόνων της ειδικότητας. Επίκουρος καθηγητής. Διετής αυτοδύναμη διδασκαλία. Μετά την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, υπόψη ότι και για το λέκτορα απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα, ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο, σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ή διετής εργασία σε ερευνητικό κέντρο ή συνδυασμό στο παραπάνω. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις, συνεκτιμάται κατά πόσο, και αυτό είναι το ουσιώδη στοιχείο στην εκλογή του επικούρου καθηγητού, συνεκτιμάται κατά πόσο το έργο του θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξης. Πάμε στα δύσκολα. Αναπληρωτής καθηγητής. Τετραετής αυτοδύναμη διδασκαλία μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο ή τετραετής εργασία σε ερευνητικό κέντρο ή συνδυασμός των παραπάνω. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις, από τις οποίες ένας αριθμός, ικανός αριθμός, πρέπει να είναι αυτοδύναμης. Τα ουσιώδη στοιχεία της βαθμίδας αυτής είναι τα εξής. Συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές. Τώρα, η κρίση βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινωμένων, κυρίως όμως στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητά τους, με έμφαση στη διεθνή παρουσία, ιδιαίτερα κατά την τελευταία πενταετία. Καθηγητής, ο νόμος. Εξαετής αυτοδύναμη διδασκαλία με τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία 2 τουλάχιστον μαθημάτων ή εκτεταμένο και αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο ή εξαετής εργασία σε ερευνητικό κέντρο με τεκμηριωμένη όμως συμβολή στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων ή συνδυασμό των παραπάνω. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις, από τις οποίες ικανός αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες. Ένα από τα 2 ουσιώδη στοιχεία για τον καθηγητή είναι: συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό του έργο έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και χρησιμοποιηθεί από άλλους ερευνητές. Τροπολογία. Τριετής διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΗ ή επίβλεψη μιας τουλάχιστον ολοκληρωθήσας διατριβής ή συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές 2 διδακτορικών διατριβών που ολοκληρώθηκαν, η διεύθυνση επί τριετία αναγνωρισμένων ερευνητικών Ινστιτούτων, η τριετή θητεία σε διευθυντική θέση διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών, η πενταετής διεύθυνση κλινικών σε πανεπιστημιακό νοσοκομεία ή νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η κρίση, και πάλι εδώ πέρα, και αυτό είναι το 2ο ουσιώδη στοιχείο για τη βαθμίδα αυτή, βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο, κυρίως όμως στη συνολική επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμβαση στη διεθνή παρουσία, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία 5 χρόνια. Τώρα, άλλα στοιχεία τα οποία συνεκτιμούνται και τα οποία προσδιορίζονται και στο νόμο και τα συνεκτιμούμε και εμείς, σαν εισηγητές. Προσωπικότητα. Στοιχεία που συνεκτιμούνται για θέση ΔΕΠ είναι το ήθος, η προσωπικότητα του υποψήφιου και η κοινωνική προσφορά. Τώρα, ως προς την προσωπικότητα, είχα την τύχη να διαβάσω κάποτε μια επιστολή ανοιχτή όμως του καθηγητού κ. Μάνηση. Ως προς την προσωπικότητα, ο υποψήφιος θα μπορούσε να κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του γιατί επέλεξε την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τι προτίθεται να κάνει ως ακαδημαϊκός δάσκαλος, πώς βλέπει τη σχολή και το ρόλο της,
ποιες είναι οι απόψεις τους σε θέματα παιδείας και υγείας, σε τι διαφοροποιείται ο ακαδημαϊκός δάσκαλος από έναν γιατρό του ΕΣΥ και πολλά άλλα. Ως προς το επιστημονικό ήθος, συνεκτιμάται ιδιαιτέρως ως ουσιώδες στοιχείο για τη συγκρότηση της προσωπικότητας του υποψηφίου και περιλαμβάνει τις διάφορες πράξεις του κρινόμενου σχετικές με τη διαγωγή του ως επιστήμονα, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η ποιότητα του χαρακτήρα του, η ηθική του αξία, ο τρόπος σκέψης του και οι βαθύτερες πεπιθήσεις. Για το τελευταίο, μη μου ρωτήσετε, δεν καταλαβαίνω κι εγώ. Θα πρέπει επίσης να συνδυάζει ευγένεια, συνεργασιμότητα, συναδελφική συμπεριφορά, εργατικότητα, ενθουσιασμό και ωριμότητα. Ως προς το διοικητικό και οργανωτικό έργο, να έχει μια δραστηριότητα αποτελεσματική και επιτυχή με την οργάνωση ιατρίων, μονάδων ή του ερευνητικού κέντρου ή και του Ινστιτούτου. Να αναπτύξει νέες δραστηριότητες στον τομέα που δεν υπήρχαν προηγουμένως από τον υποψήφιο και αποθέσει βεβαίως υπευθύνη. Να είναι και εδώ πέρα αποτελεσματικός και οι δραστηριότητες του να είναι επιτυχείς. Να συμμετέχει σε εταιρείες, επιστημονικές εννοώ, επιτροπές, ομάδες εργασίας, συντακτική επιτροπή περιοδικών, αλλά βαρύνουσα σημασία έχει η διεθνή συμμετοχή. Η διεθνή συμμετοχή είναι μετά από τιμητικές προσκλήσεις και αντανακλά το ερευνητικό του κυρίως έργου. Εκπαιδευτικό-διδακτικό. Να συμμετέχει σε μεταπτυχιακά προγράμματα, μάλιστα σε κάποιον αριθμό να είναι και υπεύθυνος, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σε κλινικά φροντιστήρια, να είναι προσκεκλημένος εκπαιδευτής ή ομιλητής και πάλι εδώ πέρα, σύμφωνα με τον νόμο και το πνεύμα του νόμου, βαρύνουσα σημασία έχει πρόσκληση σε διεθνείς επιστημονικές εκδηλώσεις. Και αυτό δεν οφείλεται στην προσωπικότητά του ή στην φαινοτυπική λαμπερότητα του προσώπου του, αλλά κυρίως ως αποτέλεσμα και απήχηση του ερευνητικού του έργου. Εκπαίδευση φοιτητών και ειδικευμένων, τα χρόνια διδασκαλίες, να έχει συγγράψει συγγράμματα που να έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά του, να είναι υψηλής ποιότητας, να έχει καθοδηγήσει εργασίες και διδακτορικές διατριβές, αλλά και την ποιότητά τους. Τώρα, στο ερευνητικό έργο αναφέρθηκε ήδη τεχνοκρατικά και πάρα πολύ ωραία από τον κύριο Χατζημουρατίδη, αλλά θα πρέπει να αναφερθώ και εγώ. Κριτήρια που αποτελούν ισχυρούς δείχτες της ποιότητας του ερευνητικού του έργου είναι τα εξής impact factor, δηλαδή ο συντελεστής εμβέλειας, η συντελεστής απήχησης. Ο HIS Index, τώρα τελευταία, μάλιστα το χρησιμοποίησαμε τελευταία και στην εκλογή του κύριου Τζόρτζη, που έγινε πρόσφατα επίκουρος καθηγητής. Τα citations, που είναι ο πραγματικός δείχτης απήχησης. Η σειρά του υποψηφίου, το είδος των εργασιών. Ως προς το impact factor, σημασία έχει ο ανθρηστικός συντελεστής εμβέλειας και ο μέσος συντελεστής εμβέλειας, αναργασία. Και έχει σημασία κυρίως, έχει σημασία για όλους. Κυρίως όμως για τις πρόσφατες δημοσιεύσεις και τις χαμηλότερες βαθμίδες. Και τούτο γιατί οι γεωγραφικές αναφορές έρχονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Εάν παραδείγματος χάρη ο κ. Τζόρτζ έγινε πρόσφατα λέκτορας ή επίκουρος καθηγητής, δεν έχει το χρόνο να έχει απήχηση το έργο του με τα citation. Επομένως, στην περίπτωση αυτή είναι πολύ ισχυρό το impact factor του περιοδικού στο οποίο δημοσιεύεται. Η σειρά του υποψήφιου εργασίες που δείχνει βέβαια την ενεργητική πρωτοβουλία αλλά και την αυτονομία και τον είδος των εργασιών. Βεβαίως, τα original papers είναι τα πλέον σημαντικά, αλλά και τα άρθρα ανασκόπησης όμως, έχουν, και τα editorials βεβαίως, έχουν τη σημασία τους αφού γίνονται μετά από τιμητικές προσκλήσεις και αντανακλούν τα σημαντικότερα και πλέον αναγνωρισμένα στοιχεία του ερευνητικού του έργου. Ως προς τον απόλυτο αριθμό των δημοσιεύσεων, ο τελευταίος υποδηλεί την παραγωγικότητα, αλλά δεν αντιπροσωπεύει πάντοτε το πραγματικό επιστημονικό έργο. Λίγες εργασίες, μερικές φορές, μπορούν να αποτελούν ουσιαστική προσφορά στην επιστήμη, σε πολλά μάλιστα πανεπιστήμια της Δύσης, στην Ευρώπη και στην Αμερική, πολλές δημοσιεύσεις χαμηλής απήχησης, δημοσιευμένα σε περιοδικά χαμηλού impact factor και με πολύ λίγα citations, αντιμετωπίζονται όχι πάντοτε θετικά. Εδώ είναι ένα... Τι λένε οι ξένοι, καταρχάς. Εδώ είναι ένα άρθρο της δικιάς μας, της κυρίας Φασουλάκη, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που έκανε μία έρευνα το 2001, το 2000 μάλλον, και δημοσιεύθηκε το 2001,
που δημοσιεύθηκε, αφορά βέβαια κυρίως αναισιολόγους από την Αμερική και από τον Καναδά. Περιέργως ζήτησε διάφορες αξιολογικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων ήταν και το impact factor. Έχετε υπόψη ότι όλοι το ξέρουμε αυτό, το impact factor και τα citations προέρχονται από την Αμερική κυρίως. Κι όμως, όσον αφορά το χαμηλότερο impact factor, δηλαδή ποιο πρέπει να είναι το minimum impact factor περιοδικού, μόνο το 7% των Αμερικανών το δέχονται, ενώ σε αντίθεση το 40% των Ευρωπαίων. Το ίδιο και με τον αθρηστικό impact factor, αν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ή όχι. Μόνο το 38% των Αμερικανών είπαν ναι, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους που είπαν 81%. Επίσης, ένα άρθρο από το General Internal Medicine, δηλαδή αφορά παθολόγους, εσωτερικούς παθολόγους, της γενικής παθολογίας δηλαδή, οι συγγραφείς απέφθηναν ένα ερωτηματολόγιο σε όσα μπορέσαν περισσότερα νοσοκομεία πανεπιστημιακά στην Αμερική και στον Καναδά και ζητήσανε να αξιολογηθούν οι clinicians educators. Clinicians educators εννοούμε κυρίως τους κλινικούς εκπαιδευτές που δουλεύαν στα νοσοκομεία αυτά. Το κυριότερο έργο των clinicians educators είναι κυρίως η φροντίδα των ασθενών και η εκπαίδευση, ενώ η έρευνα αντιπροσώπευε ένα πολύ μικρό μόνο τμήμα των ακαδημαϊκών τους συνεισφορών, σε αντίθεση με τους clinicians investigators, που το κύριο τους μέλημα ήταν βέβαια η έρευνα. Και αξιολογηθήκαν δύο φορές, την πρώτη φορά από τους διευθυντές των κλινικών τους, τους department chairs, και βεβαίως μετά από τους προέδρους των επιτροπών κρίσης, οι λεγόμενοι promotion committee chairs. Και ως προς τα κριτήρια, αναφερθήκαν λοιπόν στην αρχή πρώτα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Βλέπει κανείς, και αυτό βέβαια θα αναμένεται, ότι και οι διευθυντές των κλινικών αλλά και οι πρόεδροι των επιτροπών κρίσης θεωρούσαν πάρα πολύ σημαντικό τις εκπαιδευτικές διακρίσεις. Ενώ η αξιολόγηση από τους ειδικευμένους, όχι τόσο πολύ από τους προέδρους των επιτροπών κρίσης, όσο κυρίως από τους διευθυντές τους. Η αξιολόγηση κυρίως θέλανε και οι διευθυντές αλλά και οι πρόεδροι επιτροπών κρίσης να γίνονται από συναδέλφους εκτός του Ιδρύματος. Ως προς τις κλινικές ικανότητες, και οι δύο, κυρίως όμως οι πρόεδροι των επιτροπών κρίσης, ήθελαν την αξιολόγηση να γίνεται από τους ειδικούς, ενώ από τους εκπαιδευόμενους και κυρίως όσον αφορά τον αριθμό των ασθενών ανά μήνα, δεν τους ενδιέφερε. Ως προς τις διοικητικές οργανωτικές ικανότητες, κυρίως οι διευθυντές των κλινικών αξιολογούσαν, θεωρούσαν το κριτήριο αυτό πάρα πολύ σημαντικό, σε αντίθεση με τους προέδρους επιτροπών κρίσης. Όσον αφορά την επιτυχία στην κλινική πρακτική αλλά και στη συμμετοχή σε επιτροπές νοσοκομείου, δεν δώσαν και τόσο μεγάλη σημασία. Αντίθετα, όσον αφορά την προσωπική ποιότητα και τη φήμη, και οι δύο, και ποιος βέβαια διευθυντής δεν θα ήθελε να ήταν ο συνεργάτης του με ήθος, συμπεριφορά, με ενθουσιασμό και ηγετικές ικανότητες. Οι πρόεδροι των επιτροπών κρίσης, μάλιστα, λάμβαναν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους και τις προσκλήσεις για διαλέξεις και παρουσιάσεις. Και τώρα, σαν αφορά το ερευνητικό συγγραφικό έργο, να υπενθυμίσω ότι αφορούσε την promotion, την προαγωγή των clinician educators, δηλαδή που το κύριο του έργο ήταν η εκπαίδευση και η κλινική πράξη. Παρά τα και οι διευθυντές, κυρίως όμως οι πρόεδροι επιτροπών κρίσης, αξιολογούσαν ή μάλλον θεωρούσαν πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο αξιολόγησης τη δημοσίευση και μάλιστα σε ποιο περιοδικό και με τι impact factor, αλλά και τον αριθμό των δημοσίευσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τους προέδρους των επιτροπών κρίσης. Παρουσιάστηκαν στα συνέδρια όχι πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αλλά τα grants. Περιέργως, πιο πολύ αξιολογούσαν τα grants οι πρόεδροι επιτροπών κρίσης παρά τους διευθυντές των κλινικών. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και να καθορίζονται και τα κριτήρια ανάλογα με την ειδικότητα. Άλλες εργασίες, άλλο αριθμό εργασιών και άλλο ερευνητικό έργο θα πρέπει να έχουν ή εργαστηριακοί ή προκλινικοί ή βασικοί, διότι αυτό είναι κυρίως το καθήκον τους, η έρευνα. Λιγότερο οι παθολογικές κλινικές και πολύ λιγότερο βέβαια οι χειρουργικές κλινικές. Η ουρολογία βέβαια είναι μια χειρουργική ειδικότητα. Και το μεγαλύτερο μέρος του κλινικού γιατρού, του γιατρού, του ουρολόγου στα νοσοκομεία, είτε πανεπιστημιακό είτε του ΕΣΥ, είναι κυρίως κλινική πράξη. Η βαθμίδα, άλλο λέκτορας και άλλο καθηγητής. Για εξέλιξη, τι έκανε στην προηγούμενη θέση, κυρίως την τελευταία πενταετία. Πάντως, η ερευνητική δραστηριότητα πρέπει να είναι διαχρονική, χωρίς μεγάλα βέβαια κενά. Καλό είναι τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα παλιότερα. Και η επικέντρωση, ο εστιασμός που λέμε του ερευνητικού έργου.
Ο εστιασμός βεβαίως είναι δυνατόν να μεταβάλλεται ελαφρώς με την πάροδο του χρόνου, αλλά διάχυτο ερευνητικό έργο χωρίς σαφή ερευνητική κατεύθυνση, ασχέτως των άλλων κριτηρίων, δεν είναι πάντοτε γνώρισμα υψηλού ποιοτικού ερευνητικού έργου. Δεν είναι πρότασή μου αυτό ως πίνακας, ούτε θα έλεγα ότι είναι ένα επίσημο κείμενο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενώ της Ιατρικής Σχολής. Είναι κυρίως τα προσόντα τα οποία αξιολογήθηκαν κατά τη στιγμή των εκλογών των βαθμίδων. Παραδείγματος χάρη, ο μικρότερος αριθμός δημοσιεύσεων που πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει λέκτορας πρέπει να είναι 5 δημοσιεύσεις και αναφορές 15. Πρώτος ή δεύτερος και βέβαια πολύ πολύ σπανιότερα τελευταίος συγγραφέας να απηχεί να αντανακλά το 30% των εργασιών του. Αντίθετα όμως, τον επίγουρο καθηγητή αμέσως αυξάνεται, τριπλασιάζεται θα έλεγα, οι απαιτήσεις ότι ο μίνιμουμ αριθμός των δημοσιεύσεων δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 15, ενώ πάντοτε σε διεθνή περιοδικά, όχι σε ελληνικά περιοδικά, αναφορές όχι λιγότερες των 60 και ως πρώτος, δεύτερος ή τελευταίος συγγραφέας περίπου στο 40% των δημοσιεύσεων του. Ως αναπληρωτής καθηγητής, αντίστοιχα 35 τουλάχιστον δημοσιεύσεις, αναφορές τουλάχιστον 140 και πρώτος, δεύτερος ή τελευταίος συγγραφέας στο 40% περίπου του ερευνητικού του έργου. Και τακτικός καθηγητής, όχι λιγότερο από 50 εργασίες και όχι λιγότερο από 300 citations. Τώρα, το ποσοστό των αναφορών στις εργασίες που είναι πρώτος, δεύτερος ή τελευταίος συγγραφέας, αναβαθμίδα, έχουμε προτείνει, αλλά επαναλαμβάνω δεν είναι επίσημο έγγραφο, για το λέκτορα περίπου στο 25%, για τον επίγουρο καθηγητή περίπου στο 30%, για τον αναπληρωτή καθηγητή και τακτικό μεταξύ 35% και 40%. Από ό,τι ξέρω στην Αθήνα, νομίζω ότι είναι λίγο περισσότερο και θα ήθελα πραγματικά να ακούσω και τις φωνές των συναδέλφων μας από την Αθήνα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τελικά το κύριο ερώτημα, γιατί έχει τεθεί πολλές φορές και από τους υποψήφιους, αλλά ακόμα και αυτούς που είναι ενδεχομένως λίγο άπειροι στις καταστήσεις ηγετικών εκθέσεων. Ποιο έργο υπερισχύει, το ερευνητικό, το οργανωτικό, το διοικητικό, το εκπαιδευτικό, το κλινικό? Το κλινικό δεν το ανέφερα, ή μάλλον το γράφω εδώ πέρα με αχνά γράμματα, επειδή ακριβώς δεν το έχω αναφέρει. Και δεν το έχω αναφέρει διότι δεν αναφέρεται στο νόμο πλαίσιο. Μα γι' αυτό λέγεται και νόμο πλαίσιο, διότι το πλαίσιο αφορά όλες τις σχολές, όχι μόνο τις ιατρικές σχολές, είναι πώς δεν μπορούσε να εστιάσει μόνο στο κλινικό έργο. Αλλά πώς αξιολογείται το κλινικό έργο? Είναι τα surgical skills, είναι η διοξιτεχνία, είναι και άλλοι παράμετροι? Έχω κάνει αρκετές εισηγήσεις στην Αθήνα και είχα την ευκαιρία να μιλήσω με αρκετούς συναδέλφους στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και είχα διαβάσει και μάλιστα και ένα-δύο σημειώματά τους. Μεταξύ αυτών αναφέρεται ότι η πολυετής θητεία δεν αποτελεί εγγύηση ποιοτικής απόδοσης. Ακούγεται πολύ ωραία, αλλά είναι έτσι. Εγώ η εμπειρία μου λέει ότι όσα πιο πολλά χρόνια έχουν συνεργάτη μου και όσα πιο πολλά χρόνια αυτός συνεργάτης εργάζεται στην κλινική, τόσο πιο πολύ όριμος και διεξοτεχνής γίνεται. Δεν βάζουμε ένα τσιπάκι ελάχιστα χρόνια μετά την ειδικότητά του και καθεία γίνεται βιρτουόζος στη χειρουργική. Με την εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους αναγνωρισμένων κέντρων στο εξωτερικό. Συμφωνώ. Αναφέρεται για το κλινικό έργο. Κακά τα ψέματα. Όταν πηγαίνουμε για να στέλνουμε τα δικά μας ειδικού μας συνεργάτες στο εξωτερικό, το στέλνουμε κυρίως για χειρουργική κατεύθυνση. Να βελτιώσουν τη χειρουργική τους τεχνική. Το να ασχοληθούν με την έρευνα ακόμα καλύτερα. Το θέμα είναι το θέμα της εκμεταπαίδευσης, αν είναι στο κλινικό έργο, που για μένα είναι, ή μήπως γίνεται ένα overlapping, να επικαλύπτεται και στο λεγόμενο κεφάλαιο της μεταεκπαίδευσης. Συμμετοχή στην καθιέρωση νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών. Πάρα πολύ, συμφωνώ. Και ως Μητρόπουλος, είναι ο πρώτος ο οποίος στην Αθήνα σε πανεπιστημιακή σχολή έβαλε την ιδιοψήφια του μπροστά. Και το καθιέρωση θεωρείται μια νέα τεχνική. Ο κ. Αθανασόπουλος στην Πάτρα. Το ροδανικό εργαστήριο. Και κάνει το καλύτερο ροδανικό εργαστήριο της Νοτιοδυτικής Ελλάδος. Αυτό το προσμετρώ στο κλινικό έργο. Αποτελεσματική επιτυχής οργάνωση ιατρίων, κλινικών ή εργαστηρίων. Νομίζω ότι και αυτό μπορεί να υπολογιστεί στο κλινικό έργο, αλλά γίνεται μια επικάλυψη στο οργανωτικό διοικητικό έργο. Θέλω να πω ότι μερικά στοιχεία και οι παράμετροι που αναφερόμαστε στο κλινικό έργο δεν είναι πάντοτε σαφή. Δεν είναι μόνο η διεξοτεχνία, η χειρουργική. Κάλυψη του υποψηφίου διάβασα από υποτροφία. Ωραία. Νομίζω ότι το να πάρει κάποιο μια υποτροφία
δεν την παίρνει επειδή είναι δεξιοτέχνη στη χειρουργική. Την παίρνει επειδή έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό επιστημονικό έργο, το καλύτερο τουλάχιστον μεταξύ των συναδέλφων τη ίδια ηλικία και του χειρουργικού έργου και του ερευνητικού έργου. Η συμμετοχή του σε διεθνή προγράμματα ή διεθνείς συνεργασίες. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να ανοίξει το κλινικό έργο. Μπορεί εν μέρη, αλλά κυρίως γίνεται αυτό επειδή έχει διεθνή απήχηση. Και η διεθνή απήχηση, η διεθνή αναγνώριση, κυρίως προέρχεται από το επιστημονικό και ερευνητικό έργο. Προσωπικές προσκλήσεις σε διεθνείς επιστημονικές εκδηλώσεις ή σε διεθνή φόρα. Και αυτό νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα της ακτινοβολίας που προέρχεται από το επιστημονικό του και κυρίως το ερευνητικό του έργο. Πάντως, τελικά, από ό,τι λέγει ο κύριος Μάνεσης, το κλινικό έργο, όπως και η διδακτική εμπειρία και η ικανότητα, η συνεργασιμότητα, ο χαρακτήρας, μόνο ότι είναι πολύτιμα στην αξιολόγηση, πόσο τυκοποιούνται όμως, είναι μετρήσιμα προσόντα. Για τον ίδιο καθηγητή, η κρίση του υποψηφίου στηρίζεται κυρίως στο επιστημονικό έργο, στο διεθνές αναγνωρισμένο όμως επιστημονικό έργο. Εγώ πάντως το λαμβάνω υπόψη, όπως όλοι και όλοι οι συγγητές. Γιατί κακά τα ψέματα, είμαστε χειρουργοί. Δεν μπορούμε να είμαστε διευθυντές κλινικών και καθηγητές, αν δεν έχουμε την χειρουργική εμπειρία. Ιδιαίτερα, μάλιστα, το γενικότητά μας ανήκει στις χειρουργικές ειδικότητες και ο φόρτος των κλινικών μας υποχρεώσεων είναι πολύ μεγάλος. Δεν πρέπει όμως το κλινικό έργο να αποτελεί άλοθη για χαμηλές ερευνητικές επιδόσεις. Στο κύριο ερώτημα. Ποιο από τα έργα αυτά είναι το πιο σημαντικό, δεν θα αυτοσχεδιάσω, ούτε θα αναλύσω. Θα σας διαβάσω ακριβώς τον νόμο, όχι το πνεύμα του νόμου, τον νόμο, καθώς και τις γνώμες των νομικών συμβούλων. Για την εκλογή στη θέση καθηγητή, συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης, και έχει χρησιμοποιηθεί και αναγνωριστεί από άλλους ερευνητές. Το στοιχείο της διεθνούς αναγνώρισης συνιστά την ειδοποιώ διαφορά για την εκλογή στη βαθμίδα του καθηγητή. Σε περίπτωση διεθνώς αναγνωρισμένου έργου, μπορεί ο υποψήφιος να εκλεγεί ακόμα και αν δεν πληρούνται το αυξημένο προσόν της διδακτικής ή επιστημονικής πείρας. Εν συμπεράσματι, πάντα κατά τη γραφή του νόμου, όταν ελείπουν τα κριτήρια της διεθνούς αναγνώρισης πρωτίστως και της χρησιμοποίησης και απήχησης του έργου ενός υποψηφίου, τότε δεν πληρούνται ούτε στοιχειοδός οι προϋποθέσεις για εκλογή στη βαθμίδα του καθηγητή. Ευχαριστώ πολύ.